Συμμετέχουμε για δεύτερη φορά με τον Εμπορικό Σύλλογο. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Τα παιδιά, οι μαθητές μας είναι πάντα πρόθυμοι και οι εκπαιδευτές σε ό,τι τους ζητηθεί. Συγκεκριμένα εδώ, όπως βλέπετε, είναι το τμήμα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής του ΙΕΚ. Έχουν φτιάξει μακαρόνια σπιουφιχτά, μανιτάρια, τηγανιτά, τηγανίτες με πληγούρι και τα γλυκά που είναι διάφορα σιροπιαστά και μπισκότα για τα παιδιά. Επίσης, οι βρεφονιπιοκόμοι έχουν ετοιμάσει μερικές δραστηριότητες μουσικοκινητικής για τα παιδιά και face painting και τώρα γυρνάνε γύρω με χορευτικά. Και οι security, το τμήμα στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, μας επιβλέπουν, μας προσέχουν, μας προστατεύουν, οι οποίοι συμμετέχουν και σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου, τις καρναβαλικές. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου, ωραία για την πόλη μας, για τις εποχές που ζούμε σήμερα, τώρα. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτές, τους μαθητές μας, τον κύριο Καλαμπόκη που μας φιλοξενεί στο εργαστήριό του και το νοσοκομείο Σιτίας που επίσης εκεί μας φιλοξενούν για τη μαγειρική. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλή αποκριά και του χρόνου. Τρίτη χρονιά Λευκή Νύχτα φέτος. Νομίζω ότι είναι ίσως η πιο επιτυχημένη. Πέρσι μας τα χάλασε λίγο καιρός. Φέτος είναι πολύ επιτυχημένη, έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα μαγαζιά, τα καταστήματα της πόλης κάνουν μεγάλες εκπτώσεις. Έχει και κίνηση έξω στην πόλη που είναι πολύ σημαντικό για μας, για όλους μας, για όλους τους σιτιακούς. Να κάνουμε κάτι πετυχημένο, να μπορέσουμε να δώσουμε ζωή στην πόλη, να μείνουν ο κόσμος, ο σιτιακός να μείνει στη Σιτία κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού. Η απόκριση στη Σιτία νομίζω ότι είναι πια κάτι πιο ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ ωραίο, αξίζει τον κόπο. Και για τα μαγαζιά κάνουν μεγάλες εκπτώσεις και επωφελούνται και οι καταναλωτές βέβαια από τις εκπτώσεις αυτές. Εμείς προσφέρουμε διάφορους μεζέδες στον κόσμο που περνάει. Γενικώς ήταν και πολύ καλά λόγω καιρού φέτος, μας έκανε και τη χάρη ο καιρός, όχι όπως πέρσι που ήταν τα πράγματα αρκετά δύσκολα. Και του χρόνου να είμαστε πάλι όλοι καλά, να το ξανακάνουμε ακόμα πιο πετυχημένο. Συγχαρητήρια πολλά στον Εμπορικό Σύλλογο, στην Πρόεδρο και σε όλο τον κόσμο που ήρθε, που βγήκε, που ενδιαφέρθηκε για το γεγονός, για αυτά που γίνονται στην πόλη του. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι έχει γίνει θεσμός, κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερα, περνάμε ακόμα καλύτερα και ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Ωραία. Πώς βλέπετε εδώ πέρα την κίνηση σήμερα? Πολύ καλά, αν και ο καιρός μας θα χαλάει σιγά σιγά, αλλά πιστεύω ότι δεν θα μας πτωήσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί κάθε χρόνο έχει κίνηση, ο κόσμος διασκεδάζει. Είναι καλό. Η κίνηση πώς είναι τώρα, έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος, πιστεύετε? Ναι, βέβαια. Είναι μια πολύ πετυχημένη βραδιά, ομολογώ, του Εμπορικού Συλλόγου. Έχει πάει πάρα πολύ καλά, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, μας βοήθησε ο καιρός πάρα πολύ. Εύχομαι να συνεχιστεί και να κάνουμε κάτι καλό επιτέλους για την πόλη μας. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω, κρατάτε τα έθιμα της περιοχής, το μαλλί της Γριάς. Εδώ ο κόσμος παίρνει. Ναι, αγοράζει και το περιμένει κάθε χρόνο πώς και πώς στις εκδηλώσεις που το βγάζουμε, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει βέβαια κάθε μέρα. Ο κόσμος το προτιμάει και έρχονται πολλοί γονείς και λέει στα παιδάκια, εμείς το είχαμε αυτό, το τρώμε, τα παιδάκια το δοκιμάζουν, τους αρέσουν. Όλα καλά. Ωραία, καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά κι εσείς και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει και ο Δήμος μας και όλοι οι ιδιώτες που βοηθάμε. Ό,τι μπορούμε για την πόλη μας. Βοηθάμε και εμείς τον Εμπορικό Σύλλογο. Τα μισά χρήματα από εδώ θα δοθούν στον Εμπορικό Σύλλογο που θα τα αξιοποιήσει αυτός όπως νομίζει καλύτερα.